Το πρόβλημα είναι σύνδετο. Δεν είναι ένα πρόβλημα, αν θέλετε, μόνο ο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία μαστίζεται από την ανεργία, μια κοινωνία που ουσιαστικά είναι στο κάγκελο. Και σήμερα τι έχουμε. Έχουμε τους γονείς από τη μία πλευρά, 110 και πλέον εργαζόμενοι που έχουν τα μέθη, και από την άλλη έχουμε το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από τους εργαζόμενους σε μια δύσκολη συγκυρία. Όταν στον ιδιωτικό τομέα και σε επιχειρήσεις που έχουν χαρακτήρα κοινοφελή, υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν και 12 και 2 χρόνια ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμενοι και θέλοντας να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, διεκδικώντας την κοινωνική συνοχή, δημιουργείται πρόβλημα το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη, και το λέω ευθέως, έχει συντεχνιακό χαρακτήρα. Και για να γίνω σαφής, δεν είναι δυνατόν η Δημοτική Αρχή να επιχορηγεί ένα ατελές πρόγραμμα. Και το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπίζουν πολλοί άλλοι δήμοι. Να δίνει την καλή διάθεση. Λέγοντας ότι από τους 5 μισθούς μέσω του Δήμου και του προγράμματος θα πληρωθείτε μέχρι 10 Δεκεμβρίου. Θα πληρωθούν 3 μισθοί και να λέμε θέλουμε και 4. Εγώ θέλω και 5 και 6 αντιμετώ. Κατά συνέπεια, εμένα σε μία φράση. Στην φράση της κοινωνικής συνοχής. Και η κοινωνική συνοχή δεν γίνεται ούτε με κανένα κερδικό λόγο, ούτε με συντεχνιακό λόγο.